Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, το πρώτο γυμνάσιο Ζακύνθου πραγματοποίησε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο κέντρο της πόλης. Με την Φιλαρμονική Καταστερίου να δίνει τον ρυθμό, δεκάδες μικροί Άγιοι Βασίλειδες έκαναν σεριάνι με το τρενάκι μέσα στην πόλη. Η κατάληξη της χριστουγεννιάτικης διαδρομής ήταν η οδός 21ης Μαΐου, όπου οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου υποδέχθηκαν μικρούς και μεγάλους προσφέροντας δώρα και γλυκά σε όλους. Την ξεκινήσαμε να προσφέρουμε χαρά και αγάπη στον κόσμο τις ημέρες της κρίσης. Διοργανώσαμε έτσι ένα μεγάλο event. Τα παιδιά στο σπίτι τους έφτιαξαν πάρα πολλά γλυκά, έχουμε περίπου 300 κιλά γλυκά. Κατέβασαν δώρα, παραμύθια, επιτραπέζια, ό,τι είχε το κάθε παιδί στο σπίτι του και τα μοιράζουμε στον κόσμο, στα μικρά παιδάκια που έρχονται εδώ για να περάσουν πολύ όμορφα. Στο σημείο λειτουργήσε και μπαζάρ από τους μαθητές του σχολείου, ενώ ο Άγιος Βασίλης άκουσε τις ευχές και τα θέλω των μικρών παιδιών. Την εκδήλωση πλαισίωσαν και γνωστοί ήρωες κινουμένων σχεδίων. Πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί μαθαίνουν αυτό ακριβώς, το μήνυμα της αγάπης. Μαθαίνουν να μοιράζονται, να διανέμουν και να προσφέρουν στους υπόλοιπους που δεν έχουν κάτι από αυτά τα οποία τα παιδιά έχουν. Δεν έλειψαν οι χορευτικές και μουσικές εκπλήξεις για τα παιδιά, με το Δήμο Ζακύνθου να είναι αρρωγός στα όσα πραγματοποίησε το πρώτο γυμνάσιο Ζακύνθου. Θέλω να συγχαρώ τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του πρώτου γυμνασίου. Ένατη χρονιά ομορφαίνουν τα Χριστούγεννά μας. Πραγματικά πρέπει να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που δίνει τη μαγεία του Χριστουγέννου τόσο διαδραστικά μέσα στην πόλη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά υγεία, να κάνουμε έπρακτες ανθρώπινες πράξεις για τον συνάνθρωπό μας, γιατί είναι οι μέρες αλληλεγγύης. Η βραδιά ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές ώρες διασκέδασης και το πρώτο γυμνάσιο Ζακύνθου ανανέωσε το χριστουγεννιάτικο ραντεβού με τους Ζακυνθινούς για την επόμενη χρονιά.